Μετά από 2,5 χρόνια, φτάσαμε στο τέλος του προορισμού του τρίτου μυθιστορήματος, το «Όπου κι αν πας να μην χαθείς», ένα βιβλίο μεγάλο, 600 σελίδων, όπου μέσα από τον κεντρικό πρωταγωνιστή περνάει η τοιχογραφία της Ελλάδας από το 1949-50 μέχρι και το 2012. Ένα μυθιστόρημα με έντονες συγκινήσεις, με ελπίδες, απογοητεύσεις, μάχες, αγάπη πολύ και πολύ αίμα, έρωτες, θυσίες και ελπίδα για ένα καλύτερο κόσμο. Μέσα από το βιβλίο ξεδιπλώνεται άλλη μια φορά το τι συνέβη στην Ελλάδα, τι συμβαίνει σήμερα παγκοσμίως με τη μεγάλη κοινωνική ανισότητα, μετά την πτώση του σοβιετικού μοντέλου των κομμουνιστικών κρατών και την κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού, με όλα τα στοιχεία της αγριότητας, αλλά και μια ελπίδα ότι ο κόσμος δεν μπορεί να είναι έτσι, θα γίνει κάποτε καλύτερος. Ποιος είναι ο καμβάς της ιστορίας πάνω κάτω? Ο καμβάς του μυθιστορήματος είναι μια εικόνα που ξεκινάει από το δραματικό γεγονός, το παιδάκι που είχε βγει στη θάλασσα σε ένα δικό μας νησί πριν από 2 χρόνια περίπου, και ξεκινάει μετά με τη μετανάστευση του 50 μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Εφέλιο στην Ελλάδα, η μετανάστευση της Ελλάδας τότε, και από εκεί πέρα παρακολουθεί τη ζωή ενός παιδιού των 3 ετών, όπου φτάνει μέχρι το τέλος μέσα από τις διακυμάνσεις, ασυμβίβαστος στο να δεχτεί μια συνολική υποταγή, πιστεύοντας τελικά ότι όταν λείπει το συλλογικό, υποκείμενο, η ατομική προσφορά του καθένα στο μεγάλο καμβά της ανθρωπότητας είναι το πρώτο στάδιο για να επανέλθουμε σε μια διαφορετική πορεία της ανθρωπότητας προς το καλύτερο.